Κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα καταρχά να σα συγχαρώ και να σα ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το νούμερο ένα πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ω έθνο, το δημογραφικό. Μια πρόκληση που επηρεάζει το κράτο πρόνοια, τι δαπάνε υγεία, τι δαπάνε κοινωνική αλληλεγγύη. Μια πρόκληση που καταφανώ επηρεάζει τα διανεμητικά συστήματα κοινωνική ασφάλιση, όπω εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα μα και στην κύρια και στην επικουρική ασφάλιση. Βέβαια, να τονίσουμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι δημιούργημα ενός ευτυχούς και ενός δυστυχούς γεγονότος. Το ευτυχές είναι ότι ζούμε περισσότερο. Και όπως συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών στον ΝΟΑΣΑ, στο Παρίσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γιορτάζουμε. Το 2005, ένας άντρας 65 ετών θα ζούσε ακόμα 17 χρόνια και μία γυναίκα 20. Σήμερα, ο αντίστοιχος 65' θα ζήσει 18,5 χρόνια και μία γυναίκα 22, ενώ το 2070 αναμένεται να φτάσουμε στα 24 χρόνια για τους άντρες προς δόκιμο ζωής στα 65 και 27 για τις γυναίκες. Το δυσάρεστο, το δυστυχέ είναι ότι γεννάμε λιγότερο, όπως είδατε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Το 2007 είχαμε 112.000 γεννήσεις, το 2018 μόλι 86.500. Αντιστοιχούν μόλις 1,38 παιδιά ανά γυναίκα, όταν ο δείκτης διατήρησης του πληθυσμού είναι στο 2,1. Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διανεμητικό, όπως έχουμε σήμερα, χρειάζεται περίπου τέσσερις εργαζόμενους για ένα συνταξιούχο για να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Εμείς σήμερα έχουμε περίπου 1,64 εργαζόμενους σε ένα συνταξιούχο αριθμός που αναμένεται να πέσει στο 1,25 το 2070. Εξαιτίας του δημογραφικού, με το σημερινό συνταξιδοτικό σύστημα, ο συντελεστής αναπλήρωσης εισοδήματος από 70% το 2019 θα πέσει στο 56% το 2070, σύμφωνα με τις ισχύουσες μελέτες. Άρα, από δημογραφικής πλευράς, το σύστημα πιέζεται και παράλληλα γνωρίζεται τα διανεμητικά συστήματα στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δημοσιονομική ικανότητα του κράτους, που και αυτή κατά καιρού από τους κύκλους της οικονομίας, από τις διεθνείς κρίσεις, επηρεάζεται. Άρα, είναι ένα πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σήμερα, όχι σε δέκα χρόνια, και όπως έχει πει ο Πρωθυπουργό, είναι ένα διακύβευμα σχεδόν υπαρξιακό. Καταρχήν να καθησυχάσω ότι δεν ερχόμαστε να εξαγγείλουμε αρνητικές αλλαγές στο ισχύον ασφαλιστικό διανεμητικό σύστημα ειδικά στα όρια ηλικία συνταξιοδότηση. Γιατί ήδη με μέση ηλικία συνταξιοδότηση το 2030 στα 65 έτη, η Ελλάδα θα βρίσκεται ελαφρώς πιο ψηλά από το μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι τα 64,7 έτη. Και βραχυπρόθεσμα, το Υπουργείο Εργασία σχεδιάζει μια σειρά από με θεκτικό αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα. Με το νέο ασφαλιστικό, παραδείγματο χάρη, Θέλουμε να καταργήσουμε τις τιμωρητικέ διατάξεις που οδηγούν τους συνταξιούχου να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας. Θέλουμε πλέον να μην υπάρχει αυτός ο ληξιακός ρατσισμός και συνταξιούχοι που θέλουν να παραμείνουν ενεργοί να τους δίνει το ασφαλιστικό σύστημα αυτή τη δυνατότητα. Εργαζόμαστε για την ανάσχεση του brain drain, για να επιστρέψουν Έλληνες του εξωτερικού πίσω στη χώρα καθώς η ελληνική οικονομία προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και βέβαια με κίνητρα και αντικίνητρα στηρίζουμε την πλήρη απασχόληση στην αγορά εργασίας και με ελέγχους εντατικούς, αλλά κυρίως με μείωση των εισφορών για θέσεις πλήρου απασχόλησης, για να στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Βέβαια όλα αυτά είναι μέτρα βραχυπρόθεσμα και δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος. Δηλαδή ότι τα διανεμητικά σύστηματα από μόνα τους δεν μπορούν να σηκώσουν αποτελεσματικά το βάρος του δημογραφικού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα κοινωνική ασφάλισης μεικτό, στο οποίο θα υπάρχει στάθμιση διαφορετικών κινδύνων, θα υπάρχει μια σύζευξη τη διανεμητική με την κεφαλαιοποιητική, ώστε να μην έχουν η κύρια και η επικουρική σύνταξη το ίδιο προφίλ κινδύνου που έχει σήμερα το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Άρα, το μεικτό σύστημα συνεπάγεται την εισαγωγή στοιχείων κεφαλοποίηση, παράλληλα με το σημερινό συστημα Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων, όπου ο πρώτο πυλώνα θα είναι δημόσιο, διανεμητικό και αναδιανεμητικό. Ένα σύστημα επικουρική ασφάλεια που θα είναι κεφαλαιοποιητικό, ξεκινώντα από του νέου εργαζόμενου από 1η -1η του 2021. Κάποιοι φαντάζομαι στο πάνελ μπορεί να με κατηγορήσουν για έλλειψη επαρκού φιλοδοξία στην ε, ομαλή αυτή μετάβαση που σχεδιάζουμε στην επικουρική, αλλά αυτό το κάνουμε σταθμίζοντα το κόστο μετάβαση ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο σε καμία περίπτωση η σημερινή ικανότητα τη επικουρική σύνταξη να καλύπτει τι υπάρχουσε υποχρεώσει. Και με ένα τρίτο πυλώνα, τον πυλώνα τη ιδιωτική ασφάλιση με απαραίτητα φορολογικά κίνητρα για να αυξήσουμε την πολύ χαμηλή συμμετοχή που έχει σήμερα η ιδιωτική ασφάλιστη στο συνολικό στρατιωτικό σύστημα. Και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο το κράτο θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το ρόλο του και τι πολιτικέ του ω θεματοφύλακα και διαχειριστή Τη κοινωνική ασφάλιση, μεριμνώντα για την κοινωνική ασφάλιση όπω επιτάσσει το Σύνταγμα. Μια αποκλειστική στροφή προ ιδιωτικά ή αμυγό προαιρετικά συστήματα έχει αποδεχθεί διεθνώ για τη δημιουργεί κίνδυνο υποαπασχόληση στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο που πρέπει να προχωρήσουμε από την απλή διαπίστωση στο σχεδιασμό και μέσα στο 2020 στην πράξη ανοίγουμε το διάλογο και προχωρούμε αποφασιστικά σε συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί το μέλλον είναι ήδη εδώ και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. 30 δευτερόλεπτα παραπάνω, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.